έθιμο αυτό είναι πάρα πολύ παλιό. Προέρχεται από το Διονυσιακό κύκλο. Κατάλληλος προέρχεται από τον κύκλο της Περσεφόνης. Θα δείτε ότι δεν είναι πολύ εντυπωσιακό σε εμφάνιση σε χορό. Αλλά είναι ένας κυκλικός χορός με μια κορυφαία. Και το χορό ο οποίος επαναλαμβάνει τα λόγια που η κορυφαία επικαλείται προς την φύση. Προέρχεται λοιπόν από τα πολύ παλιά χρόνια. Χορεύονταν στην αρχή εδώ, όταν όμως οι καιροί γίνανε δυσκόλεψαν, πήγε το χωριό, ανέβηκε στο εσωτερικό, στο λεγόμενο κάστρο, και εδώ και 70-80 χρόνια ξαναεπανήρθε εδώ πέρα. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δύο πρώτες στροφές, αν θα προσεχτούν, είναι πραγματικά πάρα πολύ παλιές. Και τα λόγια και η υφή. Ο ποιητής, ο λαϊκός, αρχίζει με ένα προθύστερο, λέει τώρα είναι Μάης και Άνοιξη, τώρα είναι το καλοκαίρι. Και μετά επικαλείται και λέει για βρέξεις Απρίλη δεύτερο και Μάης καμιά βολέτσα, που σημαίνει ότι τον Απρίλη τον έχει μπροστά του για να του λέει για βρέξεις Απρίλη δεύτερο, να βρέξει δύο φορές ο Απρίλης. Ο Μάης μια φορά για να γεμίσει η γη γεννήματα, αμπάρια κούβελα, να δεις βιτσά γιωμάτα κλπ. Αυτά όλα είναι η έκρηξη της ζωής που περιμένει ο αγρότης από τη γη. Θυμάμαι από τους παππούδες μας ακόμη, αυτή τη γιορτή τη γιόρταζαν οι παππούδες μας στο παλαιό κάστρο, το οποίο όλοι πηγάζουμε από εκεί. Και σήμερα συνεχεί αυτή η γιορτή να την εφαρμόζουμε και εμείς εδώ, οι μεταγενέστεροι των παππούδων μας. Να δεις αμπάρια κουνουμίλα, λέει. Άιντε κι όποιος το φάει πεθαίνει, κόρη καλό καμωμένη. Πώς θα πάρει τη σειρά στην κάνω, μας εδώ όλας μεθάνω. Για να λάβει τη σειρά στην κάνω, μου είναι κάπου.